Για το πείραμα θα χρειαστούμε μία σελίδα από μη γυαλιστερό χρωματιστό χαρτόνι, μία πλαστική διαφάνεια, ένα κομμάτι από χοντρό χαρτόνι με άγρια μη λεία επιφάνεια και διαστάσεις περίπου 40 εκατοστά επί 40 εκατοστά και μία λεκάνη με νερό. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πείραμα. Προσπαθήστε να σύρετε τα δάχτυλά σας στην επιφάνεια του χαρτονιού. Μετά στην επιφάνεια του θρανίου. Τέλος στην επιφάνεια της διαφάνειας. Τι αισθανόσαστε? Όταν σέρνω τα δάχτυλά μου σε αυτό το χαρτόνι, αισθάνομαι μια δύναμη να με εμποδίζει. Εγώ, ακόμη και στην επιφάνεια του τραπεζιού που είναι λεία, αισθάνομαι μια δύναμη να με εμποδίζει. Εγώ αισθάνομαι αυτή τη δύναμη, ακόμη και στην επιφάνεια της διαφάνειας που είναι πιο λεία. Ας συνεχίσουμε τώρα. Πλησίασε Θοδωρή για να κάνουμε το δεύτερο πείραμα. Θα βυθίσεις το χέρι σου στο νερό της λεκάνης και με ανοιχτή την παλάμη θα προσπαθήσεις να το μετακινήσεις. Τι αισθάνεσαι? Αισθάνομαι μια δύναμη να με εμποδίζει. Είναι σαν να αντιστέκεται το νερό στην κίνηση του χεριού μου. Ας κάνουμε το τρίτο πείραμα τώρα. Πάρτε το χαρτόνι και προσπαθήστε να μετακινήσετε το χέρι σας στον αέρα γρήγορα, κάθετα στην επιφάνεια του χαρτονιού. Τι αισθανόσαστε? Αισθάνομαι μια δύναμη να με εμποδίζει, σαν ο αέρας να αντιστέκεται στην κίνηση του χαρτονιού. Ας προσπαθήσουμε τώρα να συνοψίσουμε και να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις σας και τα συμπεράσματα. Όταν προσπαθούμε να μετακινήσουμε δύο στερεά σώματα που βρίσκονται σε επαφή, αισθανόμαστε μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση. Αυτή τη δύναμη την ονομάζουμε δύναμη τριβής μεταξύ των στερεών σωμάτων. Όταν προσπαθούμε να μετακινήσουμε ένα στερεό σώμα μέσα σε ένα υγρό ή αέριο σώμα, αισθανόμαστε μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση. Αυτή τη δύναμη την ονομάζουμε δύναμη αντίστασης από τα υγρά και τα αέρια σώματα. Μπορείτε να βρείτε περιπτώσεις όπου οι δυνάμεις αυτές μας εμποδίζουν? Μας εμποδίζουν όταν κάνουμε ποδήλατο. Εγώ νομίζω ότι μας εμποδίζουν όταν προσπαθούμε να κάνουμε μακροβούτι. Ίσως πρέπει να μάθεις καλύτερο κολύμπι. Μπορείτε τώρα να βρείτε περιπτώσεις όπου οι δυνάμεις αυτές σας διευκολύνουν? Μας διευκολύνουν να φρενάρουμε το ποδήλατό μας. Δεν λες ότι δεν θα μπορούσαμε να περπατήσουμε χωρίς τριβές, όπως όταν έχει παγωστό έδαφος? Εγώ νομίζω ότι χωρίς την αντίσταση στο νερό δεν θα μπορούσαμε ούτε να κολυμπήσουμε.
αφού σπρώχνοντας με τα χέρια μας προς τα πίσω το νερό, δεν θα είχαμε καμία αντίσταση.